Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Πράγα, εκεί που αύριο και μεθαύριο θα γίνει και η Σύνοδος Κορυφής, εκεί που θα συναντηθούν δηλαδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες και θα βρίσκεται στην ίδια πόλη, στις ίδιες αίθουσες και ο Ταγί Περντογάν, κάνοντας βεβαίως και αυτός τις κινήσεις του, τις διπλωματικές, στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο. Η Σοφία Βασουλάκη είναι εκεί. Σοφία, υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν οι δυο μεταξύ τους, Μητσοτάκης δηλαδή και Ερντογάν, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση μέχρι στιγμής? Όπως φαίνεται, καμία απόπειρα. Καλησπέρα από την Πράγα, και νομίζω ότι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να δώσουμε για αυτήν, για την αυριανή ημέρα, θα είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Η μόνη στιγμή που θα βρεθούν οι δυο τους μαζί θα είναι στην οικογενειακή φωτογραφία που αναμένεται να βγάλουν και οι 44 ηγέτες αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καμία άλλη περίπτωση συνάντησης. Αμέσως μετά από αυτήν την οικογενειακή φωτογραφία, οι 44 ηγέτες θα καθίσουν σε 4 τραπέζια των 11 ατόμων και, όπως καταλαβαίνεις, η Αθήνα και η Άγκυρα θα κάθονται σε διαφορετικά τραπέζια. Όπως λένε οι πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καθίσει μαζί με τον Όλαφ Σόλτς αλλά και με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Κώστα, με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας και του Βελγίου, με τον Πρωθυπουργό να παίρνει το λόγο για θέματα ενέργειας, οικονομίας και κλιματικής αλλαγής, και αυτό έχει μια σημασία για την θέση που έχει η Ελλάδα για το θέμα της ενέργειας. Από την άλλη, ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά πληροφορίες, θα μιλήσει σε τραπέζι για την ασφάλεια. Αυτό όμως που έχει σημασία απόψη και πρέπει να πούμε είναι ότι στο ίδιο τραπέζι με τον Ταγί Περντογάν θα βρίσκεται και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές φορές, τόσο ο ίδιος όσο και υπουργός των εξωτερικών της Γαλλίας, η κυρία Κολονά, έχει σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας με δηλώσεις πολλές φορές και τις τελευταίες φορές που ήρθε εδώ στην Ελλάδα στην τελευταία της επίσκεψη υπέρ της κυριαρχίας φυσικά των ελληνικών νησιών, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτες όποιες δηλώσεις. Έχει πάρει τη θέση της Ελλάδας, ξεκάθαρο, Μακρόν. Ούτως ή άλλως με τη Γαλλία έχουμε και την αμυντική συμφωνία σε ισχύ. Θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ Ερντογάν-Μακρόν αύριο. Αυτό, πότε οι πληροφορίες λένε ναι, ότι θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Μην ξεχνάς ότι θα καθίσουν και στο ίδιο τραπέζι για 2 ώρες, από τις 2 έως τις 4. Στη συνέχεια, οι ηγέτες από τις 4 έως τις 7 θα έχει ο καθένας τις διμερείς επαφές και συναντήσεις, οι οποίες ακόμα ωστόσο δεν έχουν κλειστεί για όλα τα κράτη.